Και εκεί, μωρέ, που είμαστε στην είσοδο, στην πόρτα μπροστά στον Αρχάγγελο και προσκυνάμε και λιώνεις εδώ. Κοιτάς πάνω και τι βλέπεις. Μια φωλιά από χελιδόνια. Εκεί, μωρέ, δίπλα ενωμένοι ο ουρανός και η γη, τα έμψυχα, τα άψυχα, τα ζωντανά, όλα. Δεν είναι, μωρέ, νεκρά. Δεν είναι νεκρά πράγματα αυτά που πιστεύουμε. Ο Αρχάγγελος τους θέλει παρεούλα εδώ τα χελιδονάκια, τα ακριβώς απέναντι. Διότι τα χελιδονάκια δεν είναι απλή ιστορία. Τα χελιδόνια είναι το πιο χαρούμενο, το πιο χαρούμενο πουλάκι. Τρέχουνε και λαϊδάνε, φουτάνε, ανεβαίνουν, κατεβαίνουν στον ουρανό, παίζουν όλη την ημέρα και καθαρίζουν τον ουρανό από τις μύγες και από τα κουνουπάκια. Και τι κάνουν? Φτιάχνουν τη φωλιά και έρχεται στη φωλιά να ταΐσει τα μωρά και ο μπαμπάς και η μαμά στο στόμα τσουπ το δίνουν ένα-ένα τα πουλάκια. Ναι, και τα έχει φτιάξει ο Θεός έτσι να μας γεμίζουν χαρές και ομορφιές. Και έχουμε τον Αρχάγγελο να γεμίζει την ψυχή μας χαρές και ομορφιές. Hey, τι κάθεστε, μωρέ, μέσα? Γιατί κλείνεστε μέσα? Βγέστε έξω να δείτε ζωή, να δείτε χαρά, να δείτε ομορφιές, να δείτε τα χελιδόνια να πετάνε. Χαρήκατε, μωρέ, ποτέ με τα χελιδονάκια? Ξέρετε πόσοι άνθρωποι χαίρονται που έχουν στο σπίτι τους μια φωλιά από χελιδόνια? Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι κακορίζικοι, οι οποίοι μέσα τα διώχνουν τα χελιδόνια. Αχ, άγγελοι και αρχάγγελοι, πουλιά, φύση, ζωντάνια, ζωή, ήλιος, βγέστε έξω, βγέστε. Και όταν είστε μέσα, να κάνετε προσευχή στον Αρχάγγελο και θα έρχεται τρέχοντας. Άιτε.